Άλλοι 4 γιατροί παθολόγοι του νοσοκομείου Σερών κατέθεσαν τις παραιτήσεις τους στη διοίκηση του νοσοκομείου με αποτέλεσμα η παθολογική κλινική να ξεμένει με 3 μόνο παθολόγους, σύμφωνα και με δηλώσεις του Προέδρου της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Σερών, Βαγγέλη Παπαμιχάλη. 4 παθολόγοι πήγαν και καταθέσανε. Είναι ο διευθυντής ο οποίος ζητά τις άδειές του για συνταξιοδότηση από 13 του μήνα και άλλοι 3 παθολόγοι που σήμερα κατέθεσαν τις παραιτήσεις τους. Είναι ο κύριος Νικίδης, ο διευθυντής, ο οποίος είχε πει ότι θα ζητήσει τις άδειές του για συνταξιοδότηση και το κάνει, το δήλωσε, τις έδωσε σήμερα, ζητώντας από 13 του μήνα να βγει σε άδειες. Ναι. Και άλλοι 3 παθολόγοι, οι οποίοι κατέθεσαν την παραίτησή τους. Είχαν μια συνάντηση παθολόγοι και τα συζήτησαν. Η αγανάκτηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη και αυτό το πράγμα δεν αντέχεται πια. Δηλαδή έχει φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, δεν ξέρω πώς αλλιώς να σας το πω. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι εξουφαινωμένοι, άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν ότι κανένας δεν καταλαβαίνει το τι γίνεται και δεν μπορεί, όχι μόνο δεν βλέπουν φως μπροστά τους, να σταματήσει τώρα αυτή η διαδικασία, τώρα. Όχι μετά από μία μέρα, ούτε μετά από 10 μέρες. Σήμερα να σταματήσει. Εμείς ζητήσαμε και από τον διοικητή του νοσοκομείου να βγει και ο ίδιος ο διοικητής να ενημερώσει και το λαό των Σερών τι γίνεται.